έχουν γίνει σφουγγοκολάδι των Ευρωπαίων. Σε πουλάνε μία εταιρεία, η μοναδική παραγωγική εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγει μοναδικότητα, ένα μοναδικό προϊόν, το οποίο δεν χρειάζεται να βγει στην αγορά να βρει τον αγοραστή, αλλά ο αγοραστής ψάχνει να βρει διδάργο. Έχει την ατυχία αυτός ο νομός στην αρχαία Ελλάδα γέννησε τον Εφιάλτη, ο οποίος πρόδωσε τον Λεωνίδα. Στη σύγχρονη Ελλάδα έχουμε άλλους δύο Εφιάλτες, τον Σταϊκούρα και τον Υπουργό τον Στουρνάρα. Αυτοί οι δύο λοιπόν θέλουν να προδώσουν την περιφέρειά τους, την περιφέρεια που τους ανέληξε, που τους έκανε υπουργούς. Παρόλα αυτά παίρνουν αποφάσεις να κλείσουν τη μοναδική βιομηχανία στην περιφέρεια. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις και αν η κυβέρνηση ήθελε, τουλάχιστον για το θέμα της Λάρκο, θα έπρεπε να είχαμε βγει από το κάδρο. Η Λάρκο γιατί του έχει βγει στο κάδρο, αυτό εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα που στην πορεία θα βγουν. Τα λόγια έχουν τελειώσει για μας, οι δηλώσεις έχουν τελειώσει. Έχουμε τελειώσει το διπλωματικό πεδίο και τις συζητήσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση, αδιαλαξία, διαφορία. Περνάμε στον αγώνα και ο αγώνας θα είναι πάρα πολύ σκληρός, πολύ δυναμικός, θα τα δείτε και στη συνέχεια. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, είναι όλοι οι νομοί, όλες οι τοπικές κοινωνίες και τα πράγματα είναι πάρα πολύ εξαγριωμένα, δεδομένου ότι μας ευνηδίασαν και συνέβησαν πράγματα τα οποία φανταζόμαστε ότι οι ίδιοι δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Καμία διασφάλιση, καμία εξήγηση, καμία πληροφορία. Λόγια πολλά δεν υπάρχουν τώρα πια. Υπάρχει αγώνας σκληρός και αδιάλακτος. Και όπως έχουν πει και οι συνάδελφοι, θα χυθεί αίμα. Σεβασμός στη ΛΑΡΚΟ, ιερό πράγμα η ΛΑΡΚΟ. Δεν έχει καμία σχέση με αμυντικές βιομηχανίες και συστήματα κτλ. Είναι μια βαριά εξαγωγική βιομηχανία, μοναδική όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι και αυτό και μόνο αξίζει να υπάρχει στην Ελλάδα και θα πρέπει να κάνουν τα πάντα να την προσέχουν σαν κόρη οφθαλμού. Είναι το μόνο που μπορεί να φέρει ανάπτυξη και να φέρει την Ελλάδα σε ένα επίπεδο υψηλό και να αποκτήσει, να κρατήσει μάλλον την αξιοπρέπειά της. Γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε από εδώ, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και ο αγώνας θα είναι μέχρι τελικής πτώσεως. Όποιος αντέξει, θα προχωρήσουμε και σε κλείσιμο δρόμο Κάστρο Μαρτίνο. Πορεία έχουμε την Τρίτη στην Αθήνα Πανελλαρχική. Θα είναι μία από τις μεγαλύτερες πορείες που έχει κάνει η ΛΑΡΚΟ στα χρόνια της. Άκουσα που ρωτήσατε τη συναδέλφισσα για κρατικές επιχορηγήσεις. Γυρίζω τον χρόνο πίσω 14 μήνες περίπου ακριβώς με τον κύριο Μητρόπουλο όταν ήταν πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ και είχαμε συνάντηση μαζί του. Μας είπε τότε η ΛΑΡΚΟ κλείνει. Από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα από τον κύριο Μητρόπουλο και τον ΤΑΙΠΕ. Ο κύριος Μητρόπουλος πήγε προς την Τρόικα και μίλησε για κρατικές επιχορηγήσεις. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις. Το λέμε εμείς, το λέει η διοίκηση. Η ελληνική κυβέρνηση κοφεύει. Είναι κάτω από την Τρόικα. Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, υπάρχει Τρόικα. Ή θέλουν να κρύβονται πίσω από την Τρόικα. Το καλό που έχουν να κάνουν να σηκωθούν και να φύγουν όσο είναι γρηγορότερα, να μην χυθεί αίμα και βάψουν τα χέρια τους. Αυτοί θα τα βάψουν τα χέρια τους με το αίμα των εργαζομένων. Και των συνταξιούχων βλέπετε ότι όλη η κοινωνία έχει ξεσηκωθεί. Ας σηκωθούν να φύγουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Το 19% μας κυβερνεί, το 80% είναι στους δρόμους. Να σηκωθούν και να φύγουν. Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσαν. Η κυβέρνηση δρομολογεί το ξεπούλημα, το οριστικό ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ και μάλιστα ενδεχομένως με την τακτική που διάλεξε και για την ΕΡΤ, δηλαδή τον ξαφνικό θάνατο, αλλά και με οποιαδήποτε τακτική το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Οι εργαζόμενοι θα βρεθούν στον δρόμο. Μια μεγάλη στρατηγική σημασία σε επιχείρηση για τη χώρα θα χαθεί και οι δυνατότητες που παρέχει για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι η ώρα λοιπόν και για την κοινωνία, όπως και η κυβέρνηση δείχνει το αληθινό της πρόσωπο, να δείξουμε και εμείς το πραγματικό πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Ενωμένου Αγώνα. Όλη τώρα, όλη η φτιότητα πρέπει να κινητοποιηθεί για τη ΛΑΡΚΟ. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Η επιχείρηση όχι μόνο πρέπει να στηριχτεί, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να ανατραπεί. Σε αυτή την κατεύθυνση οι αγώνες πρέπει να είναι δυναμικοί και, επαναλαμβάνω, ενωτικοί. Κανείς δεν μπορεί σήμερα μόνος του, κανένας κλάδος εργαζομένων, να αντιμετωπίσει αυτή την κυβέρνηση και τα μνημόνια. Λοιπόν, σήμερα βρεθήκαμε εδώ πέρα για να συμπαρασταθούμε στα διοικητικά συμβούλια της ΛΑΡΚΟ, σε αυτή τη συμβολική κίνηση την οποία κάνουν. Αλλά όμως για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να γίνουν μαζικοί αγώνες. Για να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση και αυτές οι πολιτικές. Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, στην ΕΑΒ, στην ΕΛΒΟ, όλοι και όπως βλέπετε και στα σχολεία, νοσοκομεία, παντού, τοπική αυτοδιοίκηση θα οδηγηθούν στην ανεργία, όπως είναι στον ιδιωτικό τομέα.
Η κυβέρνηση προκλητικά προσιλωμένη στις επιταγές της Τρόικας ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία, ξεπουλάει και τη Λάρκο, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές της οικονομίας στους 6 νομούς όπου δραστηριοποιείται και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, και όπως είναι γνωστό είναι μία από τις βιομηχανίες οι οποίες φέρουν συνάλλαγμα στην Ελλάδα και μέσα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Η έλλειψη σχεδίου μεταλλευτικής πολιτικής από την κυβέρνηση σε συνδυασμό με τη μεγάλη οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει δημιουργεί άλλο ένα κοινωνικό πρόβλημα με ανεργία, με απολύσεις, με φτώχεια και εξαθλίωση σε ολόκληρη την κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να είναι μακρύς και δύσκολος, γιατί η Λάρκο αυτή τη στιγμή δεν πουλείται, εκποιείται. Κρύβονται μεγάλα συμφέροντα πίσω από την πώληση της εταιρείας και θέλουμε πραγματικά, τουλάχιστον εσάς που είστε και νομικός, να βγείτε μπροστά, να βάλουμε και τις νομικές διαστάσεις αλλά και τις πολιτικές διαστάσεις που υπάρχουν για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα, το 2013, ακόμα ζουν με τη ρεβούλα και τη διαφορά, την έχουν μέσα στο πετσί τους και προσπαθούν να εκποιήσουν με τέτοιο τρόπο τον ορεικτό πλούτο της χώρας. Η Λάρκο είναι όλη η Ελλάδα. Το ότι σήμερα ήρθατε εδώ και κάνατε αυτή τη συμβουλική κατάληψη είναι ακριβώς ό,τι είπαμε και εμείς, για να μην έχουμε παρεξηγήσει, γιατί διάβασα και διάφορα σήμερα. Είναι ακριβώς ό,τι είπαμε και εμείς στο Περιφερειακό. Ο κ. Περιφερειακός, ο κ. Περιφερειάρχης και ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο, θέλω να το τονίσω αυτό, είπαμε ότι θα είμαστε μαζί σας στον δρόμο. Όλοι μαζί πάνω στο δρόμο. Αυτό λοιπόν δεν στρέφεται εναντίον μας, το αντίθετο, το βεβαιώνω και εγώ, έτσι, το αντίθετο. Είναι κάτι που δείχνει εμφατικά και τη δικιά μας θέση. Δεν μας ρώτησε κανένας. Λοιπόν, αυτό δεν μας ρώτησε κανένας. Ούτε εμείς προτιθέμεθα να κάνουμε ένα βήμα πίσω στην υποστήριξη των ετοιμάτων σας. Αφού δεν μας ρώτησε κανένας. Για να περιγράψουμε την πραγματική κατάσταση. Εμείς λοιπόν επαναλαμβάνω και κάνω αυτό που είπε ο κ. Περιφερειάκης και αυτό που ομούφερα αποφασίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε όποια από τις κινητοποιήσεις αποφασίζετε, θα είμαστε μαζί σας.